Τον πειράζει, ξέρεις ότι λαλούμε το πάρα πολλά συχνά για καλλιτέχνες που τους αγαπήσαμε, που Επειδή τους σε κάποια αγαπούμε. Αγαπάς τα είδη. τραγούδια τους, το ύφος τους, αγαπάς το πακέτο τους. Εν τούτον, πάντα είναι ένα πακέτο, εν τούτον προσπαθώ να Μπράβο. πω. Αν τραγουδάς όπερα, δεν μπορείς να μην είσαι κουρδισμένος σωστά τονικά. Άρα υπάρχουν κάποια είδη που απαιτούν έναν άλλο level σε τεχνική. Δηλαδή, δεν μπορείς να. Ένα άλλο πράγμα να χορεύεις ζεμπέκικο και ένα άλλο πράγμα να χορεύεις μπαλέτο. Αν Ναι. θέλεις να είσαι χορευτής και θέλεις να κάνεις καριέρα στον μπαλέτο, έχει κάποιες άλλες απαιτήσεις στον μπαλέτο που το ζεμπέκικο. Δεν σημαίνει ότι το ζεμπέκικο όμως είναι σημαντικό, Ναι. επειδή έχει πιο λίγες απαιτήσεις ή διαφορετικές, αν θέλεις, απαιτήσεις. Άρα να μου προσπαθώ να πω, είναι έναν κριτήριο μόνο η τονικότητα, το να είσαι σωστός άμα τραγουδάς να κουτσάς την νότα. Άρα, αν εσύ είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις καριέρα σε έναν ύφος, σε έναν είδος, έχεις μια μοναδικότητα, έχεις κάποια χαρακτηριστικά που σε κάνουν να είσαι αναγνωρίσιμος στο ραδιόφωνο, να μπορείς να πεις κάτι καλλιτεχνικό. Έχει περιεχόμενο η τέχνη σου και μιλάς σε κόσμο. Και κάποιες φορές χρειάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να σάσεις κάποιες νότες στο στούντιο, γιατί μπορεί να σου φύγει μια νοτουά, ή ξέρω εγώ να είσαι flat μια μέρα και να θέλεις τεχνική υποστήριξη. Δεν σημαίνει ότι ενούλον το πακέτο χάλια. Ναι. Αν είσαι ένας άνθρωπος όμως που είσαι τέλειος τονικά και είσαι πάρα πολύ καλός τονικά, χρειάζεσαι καμιά υποστήριξη, κανέναν τεχνικό. Αλλά τα τραγούδια σου λαλούν τίποτε. Δεν μιλούς σε κόσμο. Εσύ δεν έχεις πολλά πράγματα να πεις προς τα έξω. Γιατί είναι σημαντικό μόνο το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να πω ότι ας δούμε τους ανθρώπους και τους καλλιτέχνες ως πολυκαλλιτέχνες. Έχουν πολλά χαρακτηριστικά οι καλλιτέχνες και αν κάποιος, ας πούμε, κουτσάει ή κουτσά την όταν, ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβουμε υπόψη.